Καταρχήν είναι απαράδεκτη διαδικασία. Μας συνάντησε ο κύριος Αγραφιτάς στο ισόγειο του Υπουργείου, γιατί όλοι οι χώροι είναι κλεισμένοι με εργασίες. Και ο τέταρτος που έχει μεγάλη αίθουσα και σε άλλους ορόφους που ξέρουμε ότι υπάρχουν μεγάλες αίθουσες, δεν μπορούσε να δεχτεί 5 άτομα. Πρώτο απαράδεκτο. Δεύτερο απαράδεκτο που τονίστηκε σχεδόν από όλες τις παρατάξεις, ότι δεν μπορεί να μην σε συναντάει ο Υπουργός, η Γενική Γραμματέας ή κάποιος από το Υπουργείο και να σε βλέπει ο Γενικός Διευθυντής εν ώψη τόσο σημαντικών νομοθετημάτων. Ουσιαστικά τονίσαμε ότι εξακολουθούμε και θέλουμε συνάντηση με τον Υπουργό που δεν βλέπει τα συνδικάτα. Τονίσαμε και απαιτήσαμε να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο το εργασιακό, θα μας βρει στους δρόμους και θα μας βρει να αντιστεκόμαστε. Επίσης, να πάρει πίσω και το νομοσχέδιο που έχει καταθέσει για τον ΟΑΕΔ. Αν ξεχνά κάποιο τι άλλο, κάποιος συνάδελφος να με συμπληρώσει, τι άλλο, γιατί τοποθετηθήκαν σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι, οπότε να συμπληρώσουν την θέση τους. Πάντως, η θέση μας συνεχίζουμε τον αγώνα μας. 26 Νοεμβρίου είναι η απεργία και κορυφώνουμε εκεί. Με όλες μας τις δυνάμεις.